Κυρία Περιφερειάρχη, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιδήμαρχοι, κύριε Διοικητά, κύριε Κλοκίνδη, πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, προσκεκλημένοι αγαπητοί φίλοι, εκλεκτοί όλοι και φίλες. Χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση που με ιδιαίτερη χαρά οργανώσαμε στο Δήμο μας, στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων, με στόχο να δοθεί το στίγμα του ενδιαφέροντός μας για τη στήριξη της γυναίκας σε όλες τις μορφές της δραστηριότητάς της. Παράλληλα, είναι επιθυμία μας να δοθούν απαντήσεις από ειδικούς στα ερωτήματα και τους προβληματισμούς σε όσες αλλά και όσους βρίσκονται εδώ κοντά μας. Θα ήθελα πριν μοιραστώ μαζί σας λίγες σκέψεις με αφορμή τη σημερινή μέρα της γυναίκας, να ευχαριστήσω θερμά τους ομιλητές μας, όλους τους συνεργάτες μου που κόπιασαν για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης, την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας και τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Σκούπουρα, την κυρία Μαρία Ζερβού, υπεύθυνη της Επιτροπής Ισότητας και υπεύθυνη για θέματα παιδείας του Δήμου μας, την κυρία Ευτυχία Κουντέση, το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου μας και την Δανάη του Κερέκου, το ιδιαίτερο γραφείο μου και όλους τους συνεργάτες, τον υπεύθυνο και τους υπαλλήλους του Δημοτικού Θεάτρου, την κυρία Μοσχά, μην ξεχάσουμε, που είναι πάντα κοντά μας διοικήτατη για τον συντονισμό και την παρουσίαση, αλλά και όλους εσάς και όλες που είστε σήμερα κοντά μας για να μοιραστούμε μαζί αυτή την ημέρα. Νιώθω ότι σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα, γιατί φέτος η γιορτή αυτή γίνεται υπό συνθήκες παγκόσμιας ανασφάλειας αλλά και ανησυχίας για το τι μελιγενέστε. Και δυστυχώς, υπό τέτοιου είδους δεδομένα, οι γυναίκες πλήττονται πρώτες. Το αποδεικνύουν εξάλλου οι εικόνες που τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε όλοι στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, με τα γυναικόπαιδα να ξενιτεύονται, στριμώχνοντας όλη τη ζωή τους σε λίγες βαλίτσες, ακολουθώντας τον δρόμο της προσφυγιάς, ίσως και της ορφάνειας, στο άγνωστο. Αλλά και τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία αύξησης της κακοποίησης των γενικών, με πράξεις εκδήλωσης βίας, αλλά ακόμα και γυναικοκτονίες, που συμβαίνουν δυστυχώς και στη χώρα μας, ως εγχώρια ενδεχομένως και της πανδημίας. Η θέση της γυναίκας λοιπόν σήμερα. Ο χορός του Λυσιστράτη του Αριστοφάνη λέει «Τώρα πρέπει να είσαι δεινή, δειλή, αγαθή, φάβη, σεμνή, ήπια, πολύτιμη». Και αυτή η περιγραφή σήμερα, μετά από τόσους αιώνες, συνοδεύει όλα όσα πρέπει να είναι μια γυναίκα. Γιατί για την κοινωνία μας, για την ελληνική κοινωνία και όχι μόνο, οι γυναίκες πρέπει να είναι τέλειες. Λες και πρέπει κάθε μέρα να αποδεικνύουν ότι ορθώς τους δόθηκε το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα ψήφου, το δικαίωμα να έχουν ζωή και έξω από το σπίτι. Οι γυναίκες πρέπει να είναι όμορφες, περιποιημένες, έξυπνες, ηθικές, άμεντες, καλές μανάδες, σωστές σύζυγοι, αποτελεσματικές και στη δουλειά τους. Να συνδυάζουν τη μητρότητα, αλλά και την εργασία. Και κυρίως, να μην γκρινιάζουν, να μην χάνουν ποτέ το κέφι τους. Πρέπει να παίρνουν σωστές αποφάσεις σε όλους τους τομείς. Πρέπει να είναι δυνατές, πολυσχηδείς, αποτελεσματικές. Και φυσικά, δεν έχουν συχνά δικαίωμα στο λάθος. Και ενώ από όλα αυτά τα δεδομένα βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι οι γυναίκες είναι πιο δυνατές, τουλάχιστον σωματικά και πνευματικά, πόσες φορές να δει στα αυτιά μας η λέξη «Οι γυναίκες δεν έχουν ανάγκη, εσύ δεν έχεις ανάγκη». Παρόλα αυτά, παρόλη αυτή την παραδοχή, αυτό ταυτόχρονα δημιουργεί μια ανασφάλεια, ένα φόβο, ότι αυτή τη δύναμη πρέπει να την κλείσουμε σε ένα κουτάκι, σε ένα πλαίσιο, να μην απελευθερωθεί, γιατί μπορεί να ξεπεράσει συντηρητικά το άλλο φύλλο, μπορεί να γίνει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών. Έτσι, σε μια κοινωνία τόσο αυστηρή με τις γυναίκες, επανάσταση είναι πια η τρυφερότητα, το απλόχερο δόσιμο της αγάπης. Γιατί όταν μια γυναίκα καταφέρνει να είναι όλα τα παραπάνω, αλλά και να διατηρεί και την ευαισθησία της,
την αθωότητά της, να πλημμυρίζει από αισθήματα, να παραμένει δημιουργική στην καθημερινότητά της και πραγματικά παρούσα ψυχήτε και σώμα της σε κάθε στιγμή της ζωής της, τότε για τους άλλους ναι, ίσως μοιάζει επικίνδυνη. Εμείς λοιπόν δεν νιώθουμε επικίνδυνες. Δεν γεννηθήκαμε για να κάνουμε παιδιά δεν και καλά υποχρεωτικά. Αλλά όσο το θελήσαμε, το κάναμε από επιλογή και είμαστε περήφανες για τα παιδιά μας. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε τα πάντα. Όλα. Τα πρέπει και τα θέλουμε μας. Και συχνά δεν τα καταφέρουμε. Προσπαθούμε να μην τρεπόμαστε για τις αποτυχίες μας, αλλά να δοκιμάζουμε ξανά και ξανά. Να πέφτουμε και να ξανασηκωνόμαστε. Και να ξαναπροσπαθούμε με μεγαλύτερη πίστη, με όρεξη, με υπομονή και επιμονή. Προσπαθούμε να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, μαθαίνοντάς τα να σέβονται όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Μαθαίνοντάς τους ότι δεν υπάρχουν γυναικείες και ανδρικές δουλειές. Μαθαίνοντάς τους να μην φοβούνται την αγάπη. Να δίνουν αγάπη, να παίρνουν αγάπη. Να αγαπούν και να αγαπιούνται. Είναι αλήθεια ότι πολλά από αυτά που έχουν ήδη κατακτήσει οι γυναίκες δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Και όλα αυτά κατακτήθηκαν με κόπο και αγώνα. Γιατί δεν είναι όλα αυτονόητα όπως είναι για τους άντρες. Υπάρχει όμως ακόμα πολύ δρόμος μπροστά μας για να κατακτηθεί η πραγματική ισότητα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Πολλό δε μάλλον στη σημερινή κοινωνία όπου τα στοιχεία της αμεσότητας και της αλλοτρίωσης είναι εμφανή. Σε μια κοινωνία που η επιβολή της εξουσίας εμφανίζεται πέρα από την παραδοσιακή ή την ορθολογική της μορφή και σε οικογενειακό επίπεδο με ποικίλες κακοποιητικές συμπεριφορές, ακόμη και δολοφονίες γυναικών. Για εμένα προσωπικά, για εμάς στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και για Ποντίων Ίσων, έχει μεγάλη σημασία οι γυναίκες που δημιουργούν και γαλουχούν τη ζωή να νιώθουν ασφάλεια και να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα εκείνα τα εργαλεία που θα βοηθήσουν και την καθημερινότητά τους, αλλά και την επαγγελματική του ζωή. Θεωρούμε υποχρέωσή μας να παρέχουμε αυτές τις δυνατότητες και έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά ενεργειών και έργων για το σκοπό αυτό. Είναι πολλά αυτά που θα πραγματοποιηθούν, αλλά και που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη. Από την τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής και ανοιχτών γυμναστηρίων δίπλα σε παιδικές χαρές, τη λειτουργία νέων βρεφικών και παιδικών σταθμών για τα νέα ζευγάρια και τις νέες μητέρες, τη δημιουργία κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, τη στήριξη της οικογένειας μέσα από τα προγράμματα της ΔΙΜΟΚ, την επαναλειτουργία του ξενώνα κακοποιημένων γυναικών, δομές που παρέχουν σημαντικότατες υπηρεσίες στην ελληνική οικογένεια, στα νέα ζευγάρια, στις μητέρες και στις κόρες. Στον τομέα αυτό όμως έχει την ευκαιρία να αναφερθεί με αναλυτικότερα η κυρία Ζερμού, που όπως είπαμε είναι υπεύθυνη της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου μας, αλλά και των θεμάτων της παιδείας. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερο. Νομίζω ότι αξίζει να αφιερώσουμε τον χρόνο στους ομιλητές, που θα αναπτύξουν την ενδιαφέρουσα θεματολογία τους και φυσικά θα απαντήσουν στα ερωτήματα και στις απορίες που εσείς θα θέσετε μέσα από ένα δημιουργικό διάλογο. Σήμερα όμως δεν μπορώ παρά να μην καταθέσω ότι η σκέψη μου, όπως θεωρώ και όλων σας, είναι σε γυναίκες που απέδειξαν περίτρανα με το βίο τους ότι η γυναίκα μπορεί να τα συνδυώσει όλα, με επιτυχία, μπορεί να διακριθεί, να κερδίσει το σεβασμό. Γυναίκες τέτοιες ήταν η Φόφη Γεννηματά, η Μαριέτα Γιαννάκου Κουτσίφου. Και αναφέρομαι σε αυτές γιατί έδρασαν, πέτυχαν, είχαν σημειώσει επιτυχία και κέρδισαν το σεβασμό στον πολιτικό βίο. Αλλά πάνω απ' όλα, θεωρώ ότι η σκέψη μας σήμερα πρέπει να είναι στις μανάδες της Ουκρανίας, αλλά και τις μανάδες της Ρωσίας. Τις μανάδες, τις κόρες και τις γυναίκες όλου του κόσμου. Και θα ήθελα να κλείσω αυτή τη μικρή παρέμβαση με φράσεις πάλι από τη Λυσιστράτη, όπου μια γυναίκα θα πει «Γεννήθηκα γυναίκα». Μη με μισείτε όμως γι' αυτό, αν οδηγήσω στο καλύτερο την τωρινή κατάσταση. Γιατί η σημασία δεν έχει αν είσαι γυναίκα ή άνδρας, αλλά αν είσαι καλός και χρήσιμος άνθρωπος για την κοινωνία. Σημασία έχει να προσφέρεις όσο μπορείς,
με τις γνώσεις, την έμπνευση, τη δημιουργικότητά σου. Να βάλεις το δικό σου λιθαράκι για να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος. Ο Αριστοφάνης το είχε καταλάβει αυτό. Ελπίζω και εμείς. Εύχομαι λοιπόν δύναμη, πίστη, υπομονή, επιμονή, δημιουργικότητα, έμπνευση, αγάπη, επιτυχίες και χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες του κόσμου. Σας ευχαριστώ πολύ.